κλασικό του λεωφορείου. Εδώ ξεκινά η κόλαση για τους 50 επιβάτες του. 500 εξαγριωμένοι χούλιγκανς επιτίθενται. Οι χούλιγκανς έχουν στήσει ενέδρα ακριβώς απέναντι από το τμήμα μεταγωγών. Έχουν μαζέψει πέτρες και μόλις εμφανίζεται το λεωφορείο, σπάζουν τα τζάμια του και ρίχνουν στο εσωτερικό του τις βόμβες Μολότοφ. Οι 50 επιβάτες κινδυνεύουν να καούν ζωντανοί. Τρομαγμένοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν το όχημα που μέσα σε δευτερόλεπτα έχει λαμπαδιάσει. Εξακολουθούν να δέχονται όμως βροχή, πέτρες και ξύλα. Όλο αυτό το διάστημα η μικρή φρουρά του τμήματος μεταγωγών παρακολουθεί αν μπορεί να επέμβει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ειδοποιήσει για ενισχύσεις. Τη στιγμή που οι επιβάτες του λεωφορείου προσπαθούν να πάρουν μια ανάσα, οι χούλιγκανς επιτίθενται ξανά. Ένας από αυτούς που δέχεται επίθεση είναι και ο καμεραμάν του Αντένα, που αναγκάζεται να τρέξει για να γλιτώσει. Το λεωφορείο τώρα καίγεται από άκρου εις άκρο. Η συμβολή της Εθνικής Οδού με την Οδό Αχαρνών έχει καλυφθεί από πυκνό καπνό, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί. Είναι περίπου 5 και 4, φτάνουν τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Με τρόμο οι οδηγοί των διερχομένων αυτοκινήτων παρακολουθούν όσα συμβαίνουν, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να αντιθασεύσουν τις φλόγες. Γύρω στις 5:30 η φωτιά τίθεται υπό έλεγχο. Εδώ πέρα ήσασταν κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, έπιασε αριστερά, αριστερή λωρίδα από εκεί πέρα. Σας πετάγανε πέτρες. Ναι, πέτρες και μολότοφο ρίχνανε μέσα. Το λεωφορείο ήταν γεμάτο. Γεμάτο, 50 άτομα. Η δράση των χούλιγκαν σταμάτησε όταν εμφανίστηκαν 7 μοτοσυκλετιστές της αστυνομίας. Οι νεαροί επιβιβάστηκαν στα μηχανάκια τους και προσπάθησαν να διαφύγουν. Από τους επιβάτες του λεωφορείου τραυματίστηκαν 3, που όμως, όπως έγινε γνωστό από το ΕΚΑΔ, μετά την επίδεση των τραυμάτων τους έφυγαν ξανά για το γήπεδο. Πέτρες και μολότοφ πέφτουν σαν βροχή στο εσωτερικό του λεωφορείου. Εδώ ξεκινά η κόλαση για τους 50 επιβάτες του. 500 εξαγριωμένοι χούλιγκανς επιτίθενται. Οι χούλιγκανς έχουν στήσει ενέδρα ακριβώς απέναντι από το τμήμα μεταγωγών. Έχουν μαζέψει πέτρες και μόλις εμφανίζεται το λεωφορείο, σπάζουν τα τζάμια του και ρίχνουν στο εσωτερικό του τις βόμβες Μολότοφ. Οι 50 επιβάτες κινδυνεύουν να καούν ζωντανοί. Τρομαγμένοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν το όχημα που μέσα σε δευτερόλεπτα έχει λαμπαδιάσει. Εξακολουθούν να δέχονται όμως βροχή, πέτρες και ξύλα. Το διάστημα η μικρή φρουρά του τμήματος μεταγωγών παρακολουθεί αν μπορεί να επέμβει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ειδοποιήσει για ενισχύσεις. Τη στιγμή που οι επιβάτες του λεωφορείου προσπαθούν να πάρουν μια ανάσα, οι χούλιγκανς επιτίθενται ξανά. Ένας από αυτούς που δέχεται επίθεση είναι και ο καμεραμάν του Αντένα, που αναγκάζεται να τρέξει για να γλιτώσει. Το λεωφορείο τώρα καίγεται από άκρου εις άκρο. Η συμβολή της Εθνικής Οδού με την Οδό Αχαρνών έχει καλυφθεί από πυκνό καπνό, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί. Είναι περίπου 5 και 4, φτάνουν τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Με τρόμο οι οδηγοί των διερχομένων αυτοκινήτων παρακολουθούν όσα συμβαίνουν, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να αντιθασεύσουν τις φλόγες. Γύρω στις 5:30 η φωτιά τίθεται υπό έλεγχο. Εδώ πέρα ήσασταν κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, έπιασε αριστερά, αριστερή λωρίδα από εκεί πέρα. Σας πετάγανε πέτρες. Ναι, πέτρες και μολότοφο ρίχνανε μέσα. Το λεωφορείο ήταν γεμάτο. Γεμάτο, 50 άτομα. Η δράση των χούλιγκαν σταμάτησε όταν εμφανίστηκαν 7 μοτοσυκλετιστές της αστυνομίας. Οι νεαροί επιβιβάστηκαν στα μηχανάκια τους και προσπάθησαν να διαφύγουν. Από τους επιβάτες του λεωφορείου τραυματίστηκαν 3, που όμως, όπως έγινε γνωστό από το ΕΚΑΔ, μετά την επίδεση των τραυμάτων τους έφυγαν ξανά για το γήπεδο. Τα επεισόδια όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Αμέσως μετά τον αγώνα, οπαδοί του Ολυμπιακού τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο γήπεδο του Ρέντι. Έσπασαν την κεντρική είσοδο και προκάλεσαν φθορές σε 20 πολυτελέστατα αυτοκίνητα ποδοσφαιριστών. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, αντιδρώντας τον αποκλεισμό της ομάδος τους από την ΑΕΚ στο κύπελο Ελλάδος, προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια χθες το βράδυ στις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ ομάδας στο Ρέντι. Οι περίπου 150 οπαδοί του Ολυμπιακού έκαναν μεγάλες υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα της συντριπτικής πλειοψηφίας των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, ενώ δεν γλίτωσαν από την οργή τους ούτε οι κτηριακές εγκαταστάσεις στο προπονητήριο του Ρέντι. Χρειάστηκε η επέμβαση ισχυρής αστυνομικής δύναμης προκειμένου να εισέλθει με ασφάλεια στο προπονητήριο του Ρέντι το πούλμαν με την αποστολή του Ολυμπιακού, ενώ και η αποχώρηση.